Θέλω να πάμε σε έναν διδάκτορα της πολιτικής επιστήμης, νομικό, στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Θέμη Τζίμα, καλό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Θέλω να ξεκινήσω και από εσάς με αυτό το ότι μέσα σε όλο αυτό το γενικό χάος, χαμό, γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, μεγάλων, μεσαίων και μικρών δυνάμεων, μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος χθες συνομιλούσαν επί 4 ώρες για αυτό που ξεκινά από σήμερα την πολιτική συζήτηση, με κατάληξη το Δεκέμβριο την κοινή υπουργική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη. Σας λέει κάτι αυτό? Προφανώς λέει πολλά. Δεν είμαι βέβαιος τι έχει πέρα από την... Μάλλον το θέλω εξής. Είμαι βέβαιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του και ως προς την Τουρκία, όπως και σε όλους τους τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, αυτό που του ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχει. Είμαι βέβαιος ότι ο Ταγίπ Ερντογάν έχει στο μυαλό του και υλοποιεί τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του για την Τουρκία, που περιλαμβάνει μια Τουρκία ισχυρή, σύμμαχο του τον ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, αλλά με αυτόνομο ρόλο μέχρι ενός σημείου στην περιοχή. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος για το πώς αυτά τα δύο μπορούν να συνδυαστούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην της μεγαλύτερης ή μικρότερης δορυφοριοποίησης της Ελλάδας από την Τουρκία, του ελληνισμού μάλλον από την Τουρκία, ο οποίος και βρίσκεται εν εξελίξη υπό τη σκέπη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, το κρατάω. Κλείνω την παρένθεση. Μου επιτρέπετε λίγο κύριε Τζίμα, γιατί επανέρχονται εδώ ορισμένοι και μου λένε ναι, δώστε και δίκιο στα όρκ των Παλαιστινίων. Με συγχωρείτε παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ θα σας παραπέμψω στο τελευταίο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για αυτούς που αποκαλείτε εσείς ΟΡΚ. Ξέρετε τι λέει? Στη σωστή πλευρά της ιστορίας είμαστε. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε τι λέει το Ευρωκοινοβούλιο? Συνεχίζει να υπογραμμίζει ότι οι Ισραηλινοί επικισμοί στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη βάση του διεθνούς δικαίου. Ζητούν να δοθεί άμεσα τέλος στην πολιτική επικισμού, τα σχέδια επέκτασης, την έξωση οικογενειών Παλαιστινίων και την κατεδάφιση σπιτιών τους, καθώς αποτελούν μείζον εμπόδιο στη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης και ασφάλειας επιτόπου, συνιστούν δε παραβιάσεις στη 4η Σύμβαση της Γενέβης. Αυτά για όσους μιλάτε για ΟΡΚ. Λοιπόν, κύριε Τζίμα, θέλω να ξεκινήσω μαζί σας ως εξής. Με ένα εύστοχο ερώτημα ακροατή του Νικόλα. Ο Μπάιντεν πάει την Τετάρτη και στο Ισραήλ και στην Ιορδανία, αλλά το επίδικο είναι στο Ισραήλ. Ο Μπάιντεν είναι γνωστό ότι δεν κάνει κέφι τον Νετανιάχου, αυτή η αμερικανική διοίκηση. Μπορεί κάποιος, λέει εδώ ο Νίκος, να μας εξηγήσει τι γεωπολιτική αξία έχει το Ισραήλ για τη Δύση και για ποιους τη Δύση, ώστε να είμαστε στα πρόθυρα να φτάσουμε σε γενική ανάφλεξη οι μεγάλες δυνάμεις? Γιατί πώς να εξηγήσω εγώ ότι ο Μπάιντεν, ενώ δεν θέλει, όπως λένε όλοι οι αναλυτές, την κυβέρνηση Νετανιάχου, διαθέτει τα πάντα στη διάθεση των Ισραηλινών? Ενώ πως το τι μας λένε δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που λέγεται και στα παρασκήνια όπου γίνονται σχεδιασμοί. Μπορείτε να μας πείτε τι γεωπολιτική αξία έχει το Ισραήλ για τη Δύση? Ναι. Το Ισραήλ είναι ένα βασικό project, σχέδιο της Δύσης, πριν ακόμη από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο που ξεκίνησαν οι τότε κυρίαρχες δυτικές δυνάμεις, Βρετανική Αυτοκρατορία και Γαλλία, και το συνέχισε και έγινε ο πατέρας, ας πούμε, αυτού του σχεδίου, η μητέρα αυτού του σχεδίου, αν θέλετε, η Ουάσιγκτον. Είναι το βασικό αποικιακό σχέδιο της Δύσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Το κράτος του Ισραήλ είναι ένα αποικιακό κράτος. Τολμώ να το πω, κάποτε λεγόταν αυτά στη δημόσια συζήτηση και κάποτε στη δημόσια συζήτηση η αμόρφωτη ακροδεξιά, η οποία μιλά για ΟΡΚ ταυτίζοντάς τα με λαούς, δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Καλός ή κακός. Λοιπόν, είναι ένα βασικό αποικιακό σχέδιο. Το Ισραήλ είναι ο βασικότερος τοποτηρητής των συμφερόντων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Ο δεύτερος βασικός σύμμαχος ήταν η Σαουδική Αραβία, ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη σχέση με τις ΗΠΑ εδώ και πολύ καιρό. Και
ίσως να προχωρήσει και περαιτέρω σε κάποιες κινήσεις αυτονόμησης από τη Δύση, αν βρει προστασία στην Κίνα και στη Ρωσία. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, το οποίο συνδέεται και με το άστο συμβόλαιο στο Ισραήλ. Στο Ισραήλ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επενδύσει πάρα πολλά και αντιστρόφως το Ισραήλ μέσω των σιωνιστικών λόμπι ασκεί πολύ μεγάλη επιρροή στο εσωτερικό της πολιτικής ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μπάιντεν έχει δηλώσει ανύποπτο χρόνο ότι είναι σιωνιστής. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Νιν Γεράκη, των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε την αδιανόητη δήλωση για κυρίαρχο κράτος να πει την προηγούμενη επίσκεψή του πριν 6 μέρες στο Ισραήλ: έρχομαι ως Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και ως Εβραίος. Φανταστείτε Υπουργό Εξωτερικών μιας δυτικής χώρας μουσουλμανικού θρησκεύματος, αν θα υπήρχε, αν θα υπάρξει, να πηγαίνει και να λέει: έρχομαι και ως μουσουλμάνος τις επισκέψεις μου, τι θα λέγαμε. Λοιπόν, άρα υπάρχει μία σύμφυση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στρατηγική στη Μέση Ανατολή χωρίς το Ισραήλ, όχι τώρα, εδώ και 75 χρόνια. Τα σιωνιστικά λόμπι ασκούν, που δεν είναι σιωνιστές όλοι οι Εβραίοι, έτσι, να μην τα μπερδεύουμε. Λοιπόν, τα σιωνιστικά λόμπι ασκούν πολύ μεγάλη επιρροή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, με ισχυρές χρηματοδοτήσεις και ισχυρό έλεγχο κεφαλαιακών μερίδων. Και αυτό δημιουργεί μια σύμφυση, η οποία οδηγεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να στέκουν δίπλα στο Ισραήλ σχεδόν ανεφόρον. Την ίδια στιγμή υπάρχει το εξής πρόβλημα όμως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένα κομμάτι του αμερικανικού κατεστημένου γνωρίζει τα όρια των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών στην παρούσα κατάσταση. Και ασχέτως του τι λένε προς τα έξω, ότι μπορούν να διαχειριστούν δύο πολέμους ταυτοχρόνως, εννοούν και στην Ουκρανία και ένα μείζωνα πόλεμο εφόσον ξεσπάει στη Μέση Ανατολή, που μπροστά του ο πόλεμος στην Ουκρανία θα φαντάζει σχετικώς απλή υπόθεση, εάν ξεσπάσει. Λοιπόν, ασχέτως του τι λένε ότι μπορούν να διαχειριστούν δύο πολέμους, η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν δύο πολέμους, δεν μπορούν να διαχειριστούν με επιτυχία κανέναν από τους δύο πολέμους αυτή τη στιγμή. Και έτσι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, χωρίς να υπάρξει ρήγμα στις σχέσεις με το Ισραήλ, και δεν θέλουν να υπάρξει ρήγμα όχι μόνο για πολιτικούς λόγους, αλλά και για πολύ ουσιαστικούς λόγους, διότι το Ισραήλ δεν μπορεί να διεκπαιρεώσει μόνο του τον πόλεμο, ακόμη και απέναντι στη Χαμάς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολύ περισσότερο απέναντι και στη Χεσμπολά. Λοιπόν, δεν θέλουν να υπάρξει ρήγμα στις σχέσεις των δύο κρατών, δηλαδή είπα Ισραήλ, την ίδια στιγμή όμως θέλουν να, η ΗΠΑ να προσπαθεί, ή κάποιες δυνάμεις μέσα στη ΗΠΑ, για να είμαι σαφής, γιατί κάποιες άλλες δίνουν τα ρέστα τους από πλευράς θρησκευτικού φονταμενταλισμού και ρατσισμού, κάποιες δυνάμεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να βρεθεί μια σχετική εκτόνωση της κατάστασης, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει υποστεί μια διαδικασία εκφασισμού και έχει έναν απατεώνα, την κεφαλή, ο οποίος για να σώσει τον εαυτό του από τη φυλακή είναι διατεθειμένος να βάλει φωτιά στο ίδιο το κράτος. Πείτε μου σας παρακαλώ, άρα ακόμη και αν ο Μπάιντεν πολιτικά δεν κάνει κέφι τη διοίκηση Νετανιάχου, στρατηγικά μου λέτε είναι δίδυμα αδέρφια αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. Βεβαίως. Και επιπλέον υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα. Πρώτον, ο ίδιος ο Μπάιντεν ανήκει στην πλευρά των Γερακιών. Βεβαίως μέσα εκεί υπάρχουν διαβαθμίσεις. Υπάρχουν γερουσιαστές της ΗΠΑ οι οποίοι λένε πάμε να ισοπεδώσουμε το Ιράν. Βεβαίως τα λένε από την ασφάλεια της Ουάσιγκτον αυτά. Αλλά τα λένε και πιέζουν. Το ένα ζήτημα είναι ότι ο Μπάιντεν ανήκει στην πλευρά των Γερακιών όμως. Το δεύτερο είναι η βιολογική κατάσταση του ίδιου του Προέδρου των ΗΠΑ. Με την έννοια ότι είναι σαφές, βεβαίως δεν αποφασίζει μόνος του. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή γραφειοκρατία μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, όλα αυτά ισχύουν. Αλλά επειδή ο ρόλος του Προέδρου είναι σημαντικός, πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε μια ιδιαίτερος, ή δείχνει να είναι σε μια ιδιαίτερος δύσκολη κατάσταση και βιολογικά και επίσης και πολιτικά. Έχει ανακοινώσει, θα δούμε αν θα ισχύσει, ότι θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή κρατάει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο στη ΣΥΠΑ, έχοντας
ξοδέψει ένα πολύ μεγάλο μέρος των στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων των ΗΠΑ. Δεν το είναι καθόλου εύκολο να δει μια ταυτόχρονη νέα εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στη χώρα του. Κύριε Τζίμα, κάντε μια διευκρίνηση, γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν παρακολουθούν εκ του συνεγγύς την εξέλιξη στο Ισραήλ και ιδίως την τελευταία χρονιά. Γιατί λέει τον Πρωθυπουργό απατεώνα? Μα εδώ έχει διχαστεί η Ισραηλινή κοινωνία για τον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας, φίλε Κώστα. Ελάτε, κύριε Τζίμα. Ναι, ακριβώς. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος έχει ελεγχθεί για πλήθος από απάτες, άλλαξε το σύστημα που κάνει προσπάθεια να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του δικαστικού συστήματος του Ισραήλ, προκειμένου να διασωθεί από όλες αυτές τις δικαστικές περιπέτειες οι οποίες έχει. Αλλά πέραν όλων αυτών, δηλαδή του ποινικού κομματιού, πρόκειται και για ένα πολιτικό απατεώνα. Ο Νετανιάχου ανήκει σε αυτό το κομμάτι της ηγεμονικής ιδέας της Ισραηλινής ακροδεξιάς, η οποία φέρει την ευθύνη για τη δολοφονία του Ράμπιν, φέρει την ευθύνη για τη δολοφονία του Αραφάτ, φέρει την ευθύνη για το τέλος της όποιας πιθανότητας λύσης δύο κρατών, έχει συνδιαλλαγή με τους πάντες, έχει κοροϊδέψει τους πάντες προκειμένου να μείνει στην Πρωθυπουργία. Και εν τέλει έφερε στη χώρα του μία καταστροφή στρατιωτική, η οποία, για να έχουμε μία τάξη μεγέθους, μέσα σε 7 μέρες έχει σωρεύσει περισσότερα θύματα από όσο ο πόλεμος των 6 μερών. Ένας πόλεμος με 3-4 αραβικά κράτη. Μου λέει εδώ ο Δημήτρης με Θεσσαλονίκη, είναι προσωπικό το ερώτημα. Θα σας το κάνω, γιατί εδώ δεν τα αποφεύγουμε. Μήπως ο κύριος Τζίμας, λέει, αισθάνεται καθόλου συμπάθεια για τους νέους από το rave party μετά την προβολή αρκετών βίντεων από την επίθεση και θέλει να πει κάτι και για αυτούς που σκοτώθηκαν? Σφαγιάστηκαν στην ουσία από τη Χαμάς. Ναι. Θα πω να δει ο κύριος Ακροατής το βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί ευρέως με συνέντευξη Ισραηλινή σε Ισραηλινό μέσο, που λέει ότι οι περισσότεροι εξ αυτών, αν όχι όλοι, δολοφονήθηκαν από πυρά του Ισραηλινού στρατού. Τώρα, κύριε Τζίμα, πώς το λέτε αυτό, επειδή το λέει μια Ισραηλινή? Υπάρχουν συνεντεύξεις επ' αυτού. Δεύτερον, έχω πει, και επειδή δεν θέλω να παίρνω ό,τι έχω πει πίσω, νιώθω πολύ μικρή συμπάθεια για κόσμο ο οποίος κάνει πάρτι δίπλα σε τόπο βασανισμού και εξόντωσης 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι νόμιμοι στόχοι ή δεν είναι. Λέω ότι εγώ προσωπικά νιώθω πολύ μικρή συμπάθεια. Μάλιστα. Όπως δεν νιώθω καμία συμπάθεια για ανθρώπους οι οποίοι, όταν κάνουν απεργία πείνας οι Παλαιστίνοι, οι πολιτικοί κρατούμενοι, πηγαίνουν και ψήνουν κρέατα έξω από τις φυλακές και για μια σειρά ακόμα συμπεριφορών. Πείτε μου τώρα, λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, και ο Νικόλας το λέει, από την Ουκρανία περιμέναμε να σκάσει παγκόσμια αναμπουμπουλά. Μπορεί να σκάσει τη Μέση Ανατολή? Μα έχει σκάσει από την Ουκρανία. Η παγκόσμια αναμπουμπουλά, η παγκόσμια σύγκρουση για την οποία μιλούμε, βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη ακόμη πριν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας το 2022. Η παγκόσμια αυτή αντιπαράθεση, η οποία έχει ρίζες που ανάγονται στον ανταγωνισμό των ΗΠΑ με την Κίνα και σταδιακώς και με τη Ρωσία, μπορούμε να δούμε να εξελίσσεται από την πρώτη δεκαετία του 2000, να περνά μια πρώτη κορύφωση με τον πόλεμο στη Συρία, όπου οι δυτικές δυνάμεις χρηματοδότησαν και έφτιαξαν το Ισλαμικό κράτος ως δύναμη. Δεν πρέπει να τα ξεχνούμε αυτά. Τον ISIS λέτε. Ακριβώς. Χρηματοδότησαν και εξόπλισαν την Αλ-Νούσρα. Χρηματοδότησαν και εξόπλισαν την Αλ-Κάιντα στη Συρία. Και διάφορες τέτοιες δυνάμεις, και όχι μόνο στη Συρία. Για να πέσει ο Άσαντ. Είχαμε μια κορύφωση εκεί. Και έχουμε μία νέα ένταση από το 2014, όταν και ξεσπά τότε η εσωτερική σύγκρουση στην Ουκρανία. Ξεχνούμε ότι η ρωσική επιχείρηση που ξεκινά το 2022 είναι τμήμα ενός πολέμου, ο οποίος ξεκινά στην Ουκρανία 8 χρόνια πριν. Θέλω να μου πείτε εδώ, αυτό που ρωτάει κάποιος. Εγώ πάω με τα ερωτήματα, αλλά έτσι ξεδιπλώνετε και εσείς τη σκέψη σας. Μες στην αναμπουμπούλα αυτή, πέρασε στον Ντούκου η αναφορά Μπλίκεν ότι το Αζερμπαϊτζάν μπορεί να επιτεθεί στην Αρμενία.
Αυτό δεν θα ανατείναζε όλο το σύστημα και την αρχιτεκτονική στην ευρύτερη περιοχή? Η δήλωση αυτή του Μπλίνκεν είναι πράγματι πολύ περίεργη. Μου έκανε εντύπωση και εμένα, διότι ήταν μια δήλωση η οποία έτσι έγινε εν είδη πυροτεχνήματος και μετά χάθηκε. Ξέρουμε ότι στην περίπτωση του Αζερμπαϊτζάν και στον πόλεμο τον οποίο ακολούθησε εθνοκάθαρση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, φύγαν όλοι οι Αρμένοι από εκεί, υπήρξε μια τριγωνική σχέση που ήταν Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Ισραήλ. Η Τουρκία και το Ισραήλ ενίσχυσαν το Αζερμπαϊτζάν για να πραγματοποιήσει αυτή την εθνοκάθαρση. Λοιπόν, υπάρχει το ζήτημα ποιον θα συνέφερε μια επίθεση του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας. Μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι θα σηματοδοτούσε το άνοιγμα ενός δευτέρου μετόπου στον Κάφκασο, κάτι το οποίο δεν συμφέρει τη Ρωσία. Η Ρωσία βεβαίως, εάν η Αρμενία δεχτεί επίθεση αυτή τη στιγμή, πρωθυπουργεύοντας του Πασινιάν, θα έχει κάθε λόγο να πει, ορίστε, είδατε τι άλλη καταστροφή σας έφερε ο φιλοδυτικός αυτός ηγέτης τον οποίο εκλέξατε. Δεν μπορεί, όχι μόνο έχασε τον Αγκόρνο Καραμπάχ, αλλά δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τα αρμενικά σύνορα. Υπό αυτήν την έννοια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν θετική σήμερα μια επίθεση του Αζερμπαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι λοιπόν για το Αζερμπαϊτζάν να προσπαθήσει να φέρει σε δύσκολη θέση και τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια στιγμή να φέρει σε δύσκολη θέση και τη Ρωσία. Δεν μπορώ να αξιολογήσω τι γνωρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, προφανώς. Έχει σίγουρα πολύ καλύτερες πληροφορίες σε μου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ίσως πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στο κατά πόσο είναι πιθανή μια επίθεση εναντίον της Αρμενίας με την παρούσα κατάσταση μέσα στην Αρμενία. Η εμπλοκή της Χεζμπολάχ και του Ιράν τι θα σήμαινε? Καταρχάς, η εμπλοκή της Χεζμπολά και του Ιράν μέχρι ενός σημείου υπάρχει. Η Χεζμπολά έχει ανατινάξει ορισμένα τεθωρακισμένα μερικάβα των Ισραηλινών στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ και έχει δεχτεί και ήδη χτύπημα από το Ισραήλ. Να πούμε το εξής. Εάν έχουμε άμεση εμπλοκή της Χεζμπολά, έχουμε έναν μεγάλο πόλεμο, ναι, τον οποίο είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει το Ισραήλ. Και όταν λέω να κερδίσει, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το να νικήσει κανείς σε ένα πόλεμο δεν προκύπτει από το άθροισμα μιας σειράς μαχών, αλλά είναι πολιτικό ζήτημα, γιατί ο πόλεμος, ποτέ να το ξεχνάμε αυτό, είναι η συνέχιση της πολιτικής και με άλλα μέσα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν φαίνεται ικανό να κερδίσει ένα τέτοιο πόλεμο. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε έναν πολύ μεγαλύτερο πόλεμο, στον οποίο εάν οι ΗΠΑ τηρήσουν τα όσα λένε, θα εμπλακούν με τα δύο τους αεροπλανοφόρα. Από εκεί και πέρα, αν έχουμε και περαιτέρω εμπλοκή του Ιράν, τότε έχουμε έναν πραγματικά πολύ μεγάλο πόλεμο, κατά τη γνώμη μου μάλλον μεγαλύτερο αυτού που λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία, διότι αυτομάτως η Ρωσία και η Κίνα θα πρέπει να βοηθήσουν το Ιράν με πολλούς τρόπους. Έχουν στρατηγική σημασία η συμμαχία με το Ιράν και η σημασία του Ιράν γενικώς είναι κομβικότατη στην σχέση Ρωσίας-Κίνας. Μπορούμε σχεδόν να μιλούμε για μια τριμερή συμμαχία και όχι μόνο διμερή. Λοιπόν, και επομένως οι παγκόσμιες επιπτώσεις θα είναι κατακλυσμιές. Μην ξεχνάτε ότι αν έχουμε άμεση εμπλοκή του Ιράν, κατά τη γνώμη μου δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο ακόμη και σήμερα, είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι το πιο πιθανό. Θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες εάν θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν όμως εμπλακεί το Ιράν, επειδή το Ισραήλ θα υποφέρει πάρα πολύ και στην πραγματικότητα θα υποφέρει πάρα πολύ ακόμη και αν δεν εμπλακεί άμεσα το Ιράν, ο πειρασμός του να απειλήσει με τη χρήση πυρηνικών θα είναι πολύ μεγάλος. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να έχουν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή, αλλά δύο αεροπλανοφόρα και μία δύναμη 2.000 αντρών δεν αρκούν ούτε για ένα πόλεμο με τη Χαμάς και τη Χεζμπολά, πολύ περισσότερο για ένα πόλεμο με το Ιράν. Και όπως όλοι γνωρίζουμε,
Είναι άλλο πράγμα τα σχέδια επιχάρτου και οι δηλώσεις πολιτικών προσώπων από την ασφάλεια, επαναλαμβάνω, της Ουάσιγκτον, και τελείως διαφορετικό να πρέπει να διαχειριστείς ένα πόλεμο με χιλιάδες θύματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι... Ο οποίος δεν θα πουλιέται το ίδιο εύκολα μετά από λίγο καιρό. Εγώ αντιλαμβάνομαι, κύριε Τζίμα, ότι σε αυτό το φαύλο κύκλο που όλοι παίζουν, και ιδίως οι μεγάλοι παίκτες, παίζουν οι Αμερικανοί, παίζουν οι Ρώσοι, παίζουν οι Κινέζοι. Και οι μεσαίοι παίκτες, παίζουν οι Ισραηλοί, παίζουν οι Ιρανοί, παίζουν οι Τούρκοι. Είναι ένας φαύλος κύκλος που πώς θα το τετραγωνίσεις για να βρεις πολιτικές λύσεις εδώ που έχουμε φτάσει. Ο φαύλος κύκλος αυτός έχει στην πηγή του, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε, στην Ελλάδα το γνωρίζαμε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Μετά πέσαν πολλά χρήματα στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα ελληνικά κανάλια και στα ελληνικά πολιτικά κόμματα για να μας κάνουν να το ξεχάσουμε. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική δυναμική της Μέσης Ανατολής, ο φαύλος κύκλος έχει μια πολύ απλή και πραγματική αιτία. Είναι η άρνηση του κράτους του Ισραήλ να συνενέσει σε οποιαδήποτε πραγματική πρόταση ειρήνης και συνύπαρξης με τους Παλαιστινίους. Εάν πάρουμε την ιστορία από το 1948 μέχρι και σήμερα, θα δούμε... Ιδίως στις τελευταίες δεκαετίες. Διότι θυμίζω ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση Παλαιστίνης έκανε μια ιστορική μετατόπιση πριν μερικές δεκαετίες και δέχτηκε την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Ακόμη και η Χαμάς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχτεί την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Ο μόνος που δεν δέχεται σε κανένα επίπεδο, προσέξτε, δεν είναι ότι το δέχεται ένα κόμμα και δεν, ή ένας θεσμός και δεν το δέχεται ένα άλλο. Κανένας Ισραηλινός θεσμός δεν δέχεται την ίδρυση κανενός είδους Παλαιστινιακού κράτους. Καλά, δολοφονήθηκε Ισραηλινός πρωθυπουργός που το δέχτηκε. Μην τα λέμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Η Ισραηλινή ακροδεξιά, το είπα και πριν, δολοφόνησε και τον Ραμπίν και τον Αραφάτ. Θέλω να πω ότι και για όποιον κατεβεί κάτω, διαφορά. Το συστήνω στους ακροατές σας και μάλιστα σε εκείνους που είναι και πολύ έτσι αντιμουσουλμάνοι και τα λοιπά. Πρώτον να διαβάσουν τις ανακοινώσεις των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Μια φορά. Της περιοχής εκεί. Συμπεριλαμβανομένου του Πατριαρχείου. Να περάσουν μια βόλτα να δούνε από την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ την ελληνική σημαία σηκωμένη στο Πατριαρχείο. Να δούνε τις καταγγελίες εναντίον της πρακτικής των Ισραηλινών αρχών, να δούνε τη σχέση μουσουλμάνων χριστιανών αλλά και μουσουλμάνων και Εβραίων, η οποία ιστορικώς δεν κάθε άλλο παρά μια σχέση σύγκρουσης είναι η σχέση μουσουλμάνων και Εβραίων. Λοιπόν, και κατόπιν να μελετήσουν λίγο την ιστορία για το πώς μέσα από τους επικισμούς, μέσα από τις κατασχέσεις γης, μέσα από την εκδίωξη Παλαιστινίων κατοίκων, ακόμη και της παλιάς πόλης μέχρι και σήμερα, το Ισραήλ έχει πείσει τους πάντες ότι δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος όσο το Ισραηλινό κράτος υπάρχει ή όσο έχει αυτή την πολιτική. Και, να πω παρεπιπτόντως, ότι έχουμε πρόεδρο κράτους, ο πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ, ο οποίος δήλωσε προχθές ότι στη Γάζα δεν υπάρχουν αθώοι. Το δεν υπάρχουν αθώοι, όταν το λέει πρόεδρος κράτους, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι είναι όλοι νόμιμοι στόχοι, από το νεογέννητο λίγων ημερών μέχρι τον υπερήλικα. Αυτό το λέει αρχηγός κράτους. Δεν το έχει πει κανείς άλλος, πλην, είμαι σίγουρος ότι θυμάστε ποιος, του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος στο ανατολικό μέτωπο, για το ανατολικό μέτωπο, στο δεύτερο παγκόσμιο, έλεγε ότι ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, ότι σε αυτό το μέτωπο οι νόμοι του πολέμου δεν ισχύουν. Θέλω να κλείσουμε με την παρένεση του φίλου του Νίκου. Τελικά, λέει, κύριε Τζίμα, έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα, τι βλέπετε να συμβαίνει στο τέλος ημέρας, σχημαλόγου το τέλος ημέρας? Πάμε για κλιμάκωση? Θα παραμείνουν τα πράγματα σε μια χαμηλή ένταση σύγκρουση με σοβαρές εκαθαριστικές επιχειρήσεις στο βόρειο κομμάτι της Γάζας, ίσως λίγο πιο έντονης από ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα? Θέλω να πω, τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, κατά τη γνώμη σας, ή μήπως βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού
και οι ισορροπίες μπορούν να τραπούν ανα πάσα στιγμή. Το ρωτώ γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως και στον πόλεμο το επικοινωνιακό κομμάτι και η κοινή γνώμη είναι στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Βεβαίως. Και αφού απαντήσω αυτό, αν θέλετε να μου δώσετε ένα λεπτό μόνο για ένα μικρό σχόλιο για την Τουρκία, διότι βεβαίως. Ακούγονται πολλά. Είμαστε σίγουρα στο χείλος του γκρεμού. Λόγω της εσωτερικής δυναμικής μέσα στη Μέση Ανατολή και στο Ισραηλο-Παλαιστινιακό, αλλά και του εξελισσόμενου παγκοσμίου πολέμου. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν ξεκινά, θα την ξεκινήσει μάλλον, αλλά δεν ξεκινά ακόμη τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη διεκπεριώσει. Φοβάται επιπλέον και το άνοιγμα άλλων μετόπων, με τη Χεζμπολά κτλ. Το Ισραήλ φάνηκε ότι έχει τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τους εφέδρους του. Δεν έδειξαν εικόνα μάχημης δύναμης. Θα χρειαστούν πάρα πολλοί από αυτούς να μπουν σε ένα αστικό τοπίο στο οποίο ούτε τα τεθωρακισμένα μπορούν να σε βοηθήσουν, ούτε ακόμη καλά-καλά η αεροπορία. Και σε έναν υπόγειο αστικό πόλεμο οι απώλειες μπορεί να είναι τρομακτικές. Ακόμη και σήμερα, που το Ισραήλ έχει ρίξει περίπου το 1/4 μιας πυρηνικής βόμβας στη Γάζα, δηλαδή σε μια έκταση σαν ένα μικρό ελληνικό νησί. Είναι αμφίβολο τι πραγματικές καταστροφές έχει προκαλέσει τη στρατιωτική υποδομή της Χαμάς. Σίγουρα έχει προκαλέσει, μάλλον όμως δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Γιατί ακριβώς υπάρχει μια υπόγεια πόλη χτισμένη κάτω από τη Γάζα. Η απόφαση να μπει μέσα μπορεί να είναι σχετικώς απλή, δεν είναι. Η απόφαση να βγει έξω θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Την ίδια στιγμή όμως, η τόσο εμπριστική ρητορική Νετανιάχου, Γκαλάντ και άλλων όλου του Ισραηλινού πολιτικού και στρατιωτικού κατεστημένου δεν του αφήνει άλλες επιλογές. Εάν δεν μπει, θα υποστεί μια τεράστια ήττα στο ψυχολογικό και στο πολιτικό επίπεδο. Εάν μπει, διακινδυνεύει να γυρίσει πάρα πολλά πτώματα πίσω Ισραηλινών χωρίς σαφή πολιτικό στόχο. Διότι αυτό το λένε οι Ισραηλινοί αναλυτές στα Ισραηλινά μέσα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Χαμάς είναι τμήμα της Παλαιστινιακής Αντίστασης. Και η Παλαιστινιακή Αντίσταση είναι μια ιδέα. Είναι μια ιδέα η οποία υλοποιείται, διότι δεν έχει ο Παλαιστινιακός λαός άλλη επιλογή από τον αντιστέκεται. Μάλιστα. Και η Χαμάς έχει και ένα ακραίο, πώς να το πω, θεοκρατική αντίληψη που τους έχει αναλώσιμους μάρτυρες. Δεν τις κάνουν κόστος. Εδώ θα διαφωνήσω λίγο. Θα διαφωνήσουμε, δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Τι θέλω να πω. Μας λείπει στην Ελλάδα η ανάλυση για το Ισλάμ, όπως μας λείπει και για την Τουρκία η ανάλυση παρεκτώντας. Το Ισλάμ έχει και το πολιτικό Ισλάμ, έτσι κι αλλιώς κάθε θρησκεία είναι πολιτική, το Ισλάμ είναι και σαφώς πολιτικό, έχει διάφορες εκδοχές. Καμία οργάνωση, η Χαμάς πρώτα απ' όλα δεν είναι τζιχαντιστική οργάνωση. Αυτό όταν λέγεται είναι τελείως λάθος. Είναι μια πολιτική οργάνωση η οποία στο κοινωνικό κομμάτι, ασχέτως αν το εφαρμοζεί, έχει μάλλον ένα σοσιαλδημοκρατικού τύπου κοινωνικό πρόγραμμα. Και σαφώς επειδή προέρχεται από τη μήτρα των αδερφών μουσουλμάνων, ως συνδετικό ιστό έχει το Ισλάμ. Όμως η Χαμάς, σε αντίθεση με τις τζιχαντιστικές οργανώσεις, δεν είναι διεθνιστική, είναι εθνικιστική. Έχει ενδιαφέρει το παλαιστινιακό ζήτημα. Πάντως, δεν δραστηριοποιείται. Πάντως, κύριε Τζίμα, έχει τους ανθρώπους της αναλώσιμους. Διότι είναι μάρτυρες. Αναλώσιμος είναι ο Παλαιστίνιος και μάλιστα της Γάζας, διότι τον βομβαρδίζουν συστηματικά. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Χαμάς πριν από αυτή την επιχείρηση, περίπου μέχρι ένα χρόνο πριν, οργάνωνε ειρηνικές πορείες στα σύνορα με το Ισραήλ. Επί ένα χρόνο και η μεγάλη πορεία, αποκαλούνταν ή κάπως έτσι, πηγαίναν, διαμαρτύρονταν, οι χειρότεροι πετούσαν και πέτρες. Ξέρετε τι έκανε το Ισραήλ? Τους πυροβολούσε στα γόνατα και στα μάτια. Υπήρξαν χιλιάδες ακροτηριασμένοι, οι οποίοι στη χειρότερη, επαναλαμβάνω, πετούσαν πέτρες. Εγώ πάντως έχω άλλη γνώμη για τη Χαμάς, αλλά εσείς θα καταθέσετε την άποψή σας. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ακραία ισλαμιστική και θεωρεί τους ανθρώπους αναλώσιμους. Αφήστε τι κάνει το Ισραήλ. Είναι άλλο. Εγώ μιλάω για το εσωτερικό. Εσείς έχετε άλλη γνώμη. Έχω άλλη γνώμη, ναι. Και έχω και τη γνώμη ότι το Ισλάμ επίσης δεν θεωρεί και αναλώσιμους ανθρώπους.
Μην μπερδεύουμε την εικόνα που έχουμε από το Ισλαμικό κράτος με την εικόνα για το τι λέει το Ισλάμ. Μπορεί να μην είμαι, εγώ ξέρετε, είμαι αγνωστικιστής, δεν είμαι ιδιαίτερα πιστός καμίας θρησκείας. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι όπως θα με θίξει αν έρθει ένας ξένος κατακτητής να με ταπεινώσει είτε στην Ακρόπολη είτε σε μια μητρόπολη, στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, και όπως υπό συνθήκες κατάκτησης μπορεί η χριστιανική θρησκεία να αποτελεί συνδετικό ιστό μιας κοινωνίας, το ίδιο συμβαίνει και εκεί. Δεν θεωρώ ότι η Χαμάς θυσιάζει τους ανθρώπους της έτσι για το κέφι της. Όμως ζει σε συνθήκες που δεν έχει άλλο δρόμο πέρα από αυτόν, και μάλιστα αυτός ο δρόμος αποδεικνύεται και αρκετά πετυχημένος. Υπό την έννοια ότι πράγματι έχουν υπάρξει ανταλλαγές κρατουμένων, Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων με ομήρους της Χαμάς, και έχουν υπάρξει και πετυχημένες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Εντάξει, εμένα ψυχοπονιά πάντως, να σας το πω την αλήθεια, για όποιους αποκεφαλίζουν, βιάζουν, ανατινάζονται, δεν θα με πιάσει. Όπως δεν με πιάζει, ναι, πιάνει λεπτό, για αυτούς που βομβαρδίζουν. Δεν έχει κάνει αυτά η Χαμάς. Μισό λεπτό. Όπως δεν με πιάνει ψυχοπονιά και για αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ. Εδώ να που έχουμε... πούμε όμως ότι αυτά δεν τα έχει κάνει. Αποδείχθηκε ότι όλα αυτά περί βιασμών και αποκεφαλισμών ήταν fake news. Κύριε Τζίμα, πείτε μου, σας παρακαλώ, βλέπετε κλιμάκωση περαιτέρω ή θα είναι μια ισχυρής έντασης κατάσταση μεταξύ τους? Ισχυρής έντασης για πολύ καιρό, χωρίς είτε να κλιμακωθεί είτε να αποκλιμακωθεί, δεν γίνεται. Δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να έχει 300.000 υπό τα όπλα εφέδρου στο Ισραήλ και να μην τους κάνει τίποτα. Ή θα τους στείλει σπίτια τους και θα μπει σε μια πορεία σχετικής κανονικότητας με πληγωμένο πολύ, πάρα πολύ τον εγωισμό του, πράγμα που δεν είναι απλώς σε μια περιοχή σαν τη Μέση Ανατολή, ή θα πρέπει να προβεί σε κάποιο είδους στρατιωτική επιχείρηση. Στην περίπτωση του Λιβάνου το 2006, το Ισραήλ πραγματοποίησε ένα μεγάλο λάθος και το πλήρωσε. Έκανε επέμβαση, αλλά δεν ήταν αποφασισμένο να την πάρει μέχρι τέλους. Είδε πολλά θύματα και γύρισε πίσω. Όσο καθυστερεί, αρχίζει και διαμορφώνει μια αντίστοιχη κατάσταση. Η καθυστέρηση, επειδή κανείς στην περιοχή αυτή δεν είναι πρωτάρης, καταλαβαίνουν όλοι τι σημαίνει. Σημαίνει ότι διστάζει. Και ο δισταγμός προδίδει φόβο, και ο φόβος φέρει ήττα. Πείτε μου και μια κουβέντα για την Τουρκία και να κλείσουμε με αυτό. Να μην υπερτιμούμε το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την περιοχή. Η Τουρκία έχει, ο Ερντογάν έχει πολιτικές σχέσεις με τη Χαμάς, έχει καλές σχέσεις. Δεν είναι ο μείζον παίχτης πίσω από τη Χαμάς ο Ερντογάν. Ούτε τον εξοπλισμό της Χαμάς τον διασφαλίζει ο Ερντογάν, ούτε την οικονομική της επιβίωση κατά βάση τουλάχιστον, δεν ξέρω αν μέχρι ενός σημείου την ενισχύει, ούτε στον άξονα της αντίστασης συμμετέχει ο Ερντογάν, στον οποίο επαναπροσχώρησε η Χαμάς. Αντιθέτως, τις φιλικές δυνάμεις προς τον Ερντογάν στη Συρία τις νίκησαν οι Ιρανοί, οι Χεζμπολά και τέτοιες δυνάμεις. Κάνουμε το λάθος να αντιμετωπίζουμε το μουσουλμανικό κόσμο σαν να είναι ένα. Αυτή είναι μια ξενόφερτη, εντελώς επιφανειακή αντίληψη που εκπορεύεται από συγκεκριμένα κέντρα. Μέχρι 30 χρόνια πριν δεν θα την πατούσαμε έτσι. Επαναλαμβάνω, πέσαν πολλά λεφτά για να χάσουμε την αναλυτική μας ικανότητα. Θέμης Τζίμας, θέλω να τον ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί ό,τι λέει, το λέει με το δικό του σκεπτικό, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, γιατί βλέπω εδώ μερικά σχόλια. Έχω ξαναπεί όμως ότι στη συχνότητα αυτή επιδιώκουμε να ακούγονται όλες οι οπτικές. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Να είστε καλά.